πρόσωπε του Μητροπολίτη Φλωρίνης Πρεσπών και Αρδέας, πατέρα Θεονά. Κύριε Αντιπεριφερειάρχα της Περιφερειακής Ενότητας Φλόρινας, κύριε Αντιδήμαρχε, εκπρόσωπε του Δημάρχου Φλόρινας, κύριε Πρόεδρε της Κοινότητας Φλόρινας, κύριε Διευθυντά της Πρωτοβάθμιας και της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, κύριε Διοικητά του Πρεσβεστικού Σώματος. Δεν σας βλέπω και που κάθεστε τώρα, σας ψάχνω. Μέλη και φίλοι του Συλλόγου Φίλων Αγίου Όρος και Ερών Μονών, ο Άγιος Παΐσιος. Σας καλωσορίζω στην εκδήλωσή μας και σας εύχομαι καλές γιορτές. Είναι μεγάλη χαρά και τιμή για όλους μας ότι μετά από 4 χρόνια ζωής που μετράει ο Σύλλογός μας, δημιουργεί, υλοποιεί και υλοποιεί τέτοιες εκδηλώσεις που είναι τόσο ενδιαφέρουσες ώστε να γεμίζει αυτή την αίθουσα για ακόμα μία φορά. Ειλικρινά είναι συγκινητικό. Παρά το κρύο, παρά την ομίχλη, είστε εδώ και τιμάτε, μας τιμάτε με την παρουσία σας. Κυρίες και κύριοι φίλοι και φίλες του Συλλόγου, έχουμε τη χαρά και τη τιμή να φιλοξενούμε σήμερα τον καθηγούμενο της Ιεράς Μονής Εσφιγμένου, Αρχιμανδρίτη Γέροντα Βαρθολομαίου. Θα μου επιτρέψετε, Γέροντα, να πω λίγα λόγια για το βιογραφικό σας, να σας γνωρίσει και ο κόσμος. Αν και είστε γνώριμος στην Μητρόπολη μας, κάποιοι που δεν σας ξέρουν. Εγώ μπορώ να το πω. Ο καθηγούμενος της Ιεράς Μονής Εσφιγμένου, Αρχιμανδρίτης Βαρθολομαίος, γεννήθηκε στην Αθήνα και είναι απόφοιτος της Θεολογικής Σχολής Αθηνών του Καποδιστριακού Πανεπιστημίου. Το 1992 προσήλθε και κάρι μοναχός στο Άγιο Όρος υπό το μακαριστό γέροντα Χρυσόστομο. Το 2013 εξελέγει πανψηφί καθηγούμενος της Ιεράς Μονής Εσφιγμένου, την οποία έκτοτε κατά τον Θεό διαπημένει. Ο καθηγούμενος Βαρθολομαίος είναι συγγραφέας πνευματικών κειμένων, ενώ προσκαλείται κατά καιρούς σε ενοριακές και ιερατικές συνάξεις σε διάφορα μέρη της Ελλάδος, αλλά και του εξωτερικού. Αυτός λοιπόν ο πνευματικός άνθρωπος θα μας παρουσιάσει την ομιλία με θέμα «Το Άγιο Όρος στην ζωή μας και η ζωή στο Άγιο Όρος». Δίνεται σήμερα η ευκαιρία λοιπόν και σε αυτούς που δεν έχουν τη δυνατότητα να γνωρίσουν αυτόν τον τρόπο πνευματικής και πραγματικής ζωής, να ακούσουν και να ερωτήσουν έναν ιερωμένο που ζει και ασκείται και γνωρίζει αυτόν τον τρόπο ζωής. Παράλληλα θέλω να ενημερώσω ότι ο Σύλλογός μας συμμετέχει στην δράση «Φαγητό για όλους». Είναι μια δράση, όπως θα ξέρετε περισσότεροι, που συμμετέχει η Μητρόπολη Φλωρίνης Πρεσπών και Αρδέας, ο Δήμος Φλόρινας και η Κοινότητα Φλόρινας. Επίσης, θέλω να ευχαριστήσω τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη μας, που κάθε φορά που πάμε στο γραφείο του να του πούμε για μία δράση του Συλλόγου, είναι δίπλα μας και με το πνευματικό του λόγο μας καθοδηγεί. Να ευχαριστήσω τον Δήμαρχο Φλόρινας και τον Δήμο για την αίθουσα που μας παραχωρεί. Να ευχαριστήσω από καρδιάς και προσωπικά και ως πρόεδρος του ΔΣ, δύο πολύ μεγάλους επιχειρηματίες της περιοχής μας, που πάντα όσες φορές του ζητήθηκε ήταν κοντά στο σύλλογό μας. Είναι η κυρία Βαλίνα Ρόζα, πρόεδρος των Λιμνιτολιχείων Αχλάδας, και ο κύριος Κωνσταντίνος Μεσίνης, να θυμάμαι την παρουσία του, της εταιρείας ΜΕΤΕ. Πριν πάρει τον λόγο ο γέροντας, θα ήθελα να απευθύνει έναν χαιρετισμό ο εκπρόσωπος του Σεβασμιού του Μητροπολίτη μας, ο πατέρας Θεονάς. Θα σας πει ο ίδιος για ποιο λόγο δεν είναι εδώ ο Σεβασμιότατος. Είπε κάποιος, το Άγιο Όρος δεν είναι τόπος, αλλά τρόπος. Πανεσιολογιότατε Άγιοι Καθηγούμενε, σεβαστοί πατέρες, πολιτικές και διοικητικές αρχές του τόπου, κύριε Πρόεδρε του Συλλόγου Φίλων Αγίου Όρους και Ιερών Μονών της Ιεράς Μητροπολής μας, αγαπητοί μου αδελφοί, μεταφέρω τις ευχές του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου μας, κύριε Θεοκλήτου, ο οποίος επιθυμεί κατά διακαώς να είναι μεν εδώ,
αλλά λόγια ανεξάρτητη της θελήσεώς του δεν τον επιτρέπουν να βρίσκεται εδώ. Ευχές για μία, όπως όλοι μας είμαστε σίγουροι, μία εφρόσινη ώρα, μία χρονική διάρκεια, η οποία θα μας οδηγήσει, θα μας βοηθήσει τον κάθε έναν από εμάς ξεχωριστά και όλους μαζί στην πνευματική μας καλλιέργεια. Ευχές με γεμάτες ευλογία και αγάπη από τον Μητροπολίτη μας. Ας παρακολουθήσουμε λοιπόν την ενδιαφέρουσα ομιλία του καλεσμένου μας, ώστε να συλλέξουμε πνευματικά ωφέλη μέσα από το πνευματοφόρο λόγο του Αγιορείτη ομιλητή. Πατέρα Θεωνά, εκπρόσωπε του Σεβασμιωτάτου, στο πρόσωπό σας θα ήθελα να μεταφέρετε στο Σεβασμιότατο την υγιική αγάπη μας όλης της αδελφότητος, γιατί είναι ένας άνθρωπος αγάπης και αρετής και είστε τυχεροί όλοι εσείς εδώ στη Φλόρινα που έχετε έναν τέτοιον άνθρωπο σαν πνευματικό πατέρα και οδηγό και είμαστε και εμείς τυχεροί που όχι μόνο γνωρίζουμε, έχουμε αυτή την πνευματική σχέση και αγάπη με τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη. Προς τα μέλη του Συλλόγου Φίλων Αγίου Όρους Άγιος Παΐσιος και προς όλους τους αγαπητούς αδελφούς, όταν κλήθηκα για να μιλήσω για το Άγιον Όρος, ήμουνα σε ένα δίλημα και σε μία δυσκολία. Δεν γνώριζα ακριβώς αν πρέπει να γράψω ή να μιλήσω μόνο. Να μιλήσω δηλαδή από στήθος. Στην αρχή είπα θα μιλήσω από στήθος. Μετά λέω ας γράψω δύο λόγια για να είναι και πιο σίγουρα. Αλλά πάλι σταματούσε τη γραφή γιατί το να μιλήσεις για τα Άγιον Όρος, ιδίως όταν το ζεις, δεν μπορείς να το περιορίσεις μέσα σε ορισμένα φύλλα χαρτιού και σε ορισμένες σειρές. Και μέσα σε αυτή την πάλη τελικά επικράτησε στο να γράψω κάποιες σημειώσεις. Και γιατί το θέμα είναι πολύ δυνατό, έχει πολλές προεκτάσεις και μπορείς να πεις πάρα πολλά πράγματα για το συγκεκριμένο θέμα. Για το Άγιον Όρος, αλλά ακόμη περισσότερο για το ρόλο που παίζει στη ζωή του καθενός μας, σε αυτή τη σύγχρονη κοινωνία. Γι' αυτό, όπως θα δείτε και θα ακούσετε μάλλον στην ομιλία, είναι χωρισμένη σε δύο μέρη αυτή η ομιλία. Το πρώτο μέρος είναι αφιερωμένο στην σκιαγράφηση. Έγινε δηλαδή μια προσπάθεια, κατά το δυνατόν βέβαια, να σκιαγραφηθεί η σημερινή εικόνα της κοινωνίας μας. Γιατί θα πει κάποιος, μα το θέμα είναι για τα Άγιον Όρος και δεν ακούμε ακόμη για τα Άγιον Όρος. Ήταν όμως η προσπάθεια αυτή, που είναι πολύ δύσκολη, να σκιαγραφηθεί η κοινωνία, να δούμε ποια είναι η κοινωνία μας, αυτό ο τόπος, ο χρόνος, η στιγμή που ζούμε και μέσα σε αυτή την κοινωνία τότε έρχεται και το Άγιον Όρος. Και να δούμε τι μπορεί να προσφέρει το Άγιον Όρος και πώς μπορεί να λειτουργήσει το Άγιον Όρος μέσα σε αυτή την κοινωνία. Με τη χάρη του Θεού, αξιοθήκαμε να βρεθούμε κοντά σας εδώ στην ακριτική πόλη της Φλόρινας, μεταφέροντας σε όλους την ευλογία της Παναγίας από το περιβόλι της. Η χαρά της επικοινωνίας είναι μεγάλη, όταν μας δίδεται η ευκαιρία μέσα στο διάβα του χρόνου να γίνονται τέτοιου είδους συνάξεις εποφελία όλων. Η παρουσία όλων σας εδώ με γεμίζει χαρά, ενθυμούμενος ζωηρά τον Λόγο του Χριστού, όπου εσύ δύο ή τρεις συνηγμένοι στο εμών όνομα, εκεί ημί εν μέσω αυτών. Έρχεται ο Χριστός και μας υπενθυμίζει ότι είναι παρόν, εδώ, αυτή τη στιγμή, είναι κοντά μας και μας ακούει, μας νιώθει, το νιώθουμε και γαληνεύουμε. Είναι εδώ σε αυτή την σύναξη και περιμένει ως φιλόστοργος πατέρας να ακούσει τα παιδιά του να συνομιλούν μεταξύ τους, να ανταλλάσσουν απόψεις και γνώσεις με μόνο σκοπό τον ίδιο, τον Χριστό. Σκοπός στη ζωή του ανθρώπου είναι η σωτηρία του, είναι ο Χριστός και η επανένωση μαζί του. Κάθε ανάσα,
κάθε βήμα, κάθε ανοιγόκλεισμα των ματιών του, τα πάντα, μέχρι και την πιο μικρή κίνηση και λεπτομέρεια, έχουν ως μοναδικό σκοπό τη σωτηρία του. Εύκολα κατανοεί λοιπόν ο καθένας τι διαστάσεις λαμβάνει αυτή η πορεία, αν αναλογιστεί την ιδιαιτερότητα και την μοναδικότητα του ανθρώπου. Το περιβάλλον που μεγαλώνει, τα βιώματα και τα εξωτερικά ερεθίσματα που δέχεται καθημερινά. Αυτή η πορεία του ανθρώπου προς τον Χριστό περνά μέσα από την επικοινωνία του με τον πλησίον. Σε αυτή την προσπάθεια επικοινωνίας, πνευματικής ενισχύσεως και κατάρτισης εντάσσονται και οι πνευματικές συνάξεις που γίνονται πάντα κάτω από την σκέπη και την ευλογία του Οικείου Μητροπολίτη, ο οποίος έχει και την υψηλή ευθύνη ως πνευματικός πατέρας, είτε στον χώρο της Εκκλησίας, είτε σε άλλον δημόσιο χώρο, όπου προσκαλείται ένας ομιλητής, ο οποίος και αναπτύσσει το θέμα. Ήρθαμε κι εμείς λοιπόν από τον Αγιώνυμο Άθωνα, κατόπιν ευλογίας του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου κυρίου Θεοκλήτου, αποδεχόμενοι την πρόσκληση του Συλλόγου Φίλων Αγίου Όρους Φλωρίνης, ο Άγιος Παΐσιος, να μιλήσουμε για το ίδιο το Άγιον Όρος, να μιλήσουμε για την επιρροή του στον κόσμο, καθώς και την παρουσία του κόσμου στο Άγιο Όρος. Να προσπαθήσουμε μέσα σε λίγες γραμμές να περιορίσουμε τον λόγο, περιγράφοντας με απλά λόγια κάτι μεγάλο. Περιγράφοντας δηλαδή τον τρόπο που μπορεί ένας τόπος, ένα συγκεκριμένο γεωγραφικά κομμάτι γης, να επιδρά στον άνθρωπο, είτε σαν πρόσωπο, είτε σαν σύνολο. Περιγράφοντας το πώς ένα μέρος, όπου ο τρόπος διαβίωσης των οικιστών του, ενώ δείχνει μια αυστηρή προσήλωση με το παρελθόν, μπορεί να εμπνεύσει το σύγχρονο παρόν, στην σύγχρονη κοινωνία, η οποία δείχνει να κάνει απεγνωσμένες προσπάθειες να αποκόψει το παρελθόν και την ιστορία της, γιατί την εμποδίζουν δήθεν στον εξυγχρονισμό της. Το Άγιο Όρος, γεωγραφικά, αποτελεί αυτοδιοίκητο τμήμα του ελληνικού κράτους, που βρίσκεται στη Χερσόνησο του Άθο, στη Χαλκιδική. Περιλαμβάνει τις 20 ιερές μονές, τα εξαρτήματά τους και διάφορα καταστήματα και δημόσιες υπηρεσίες. Αυτό που του χαρίζει ιδιαίτερη ομορφιά είναι η κορυφή του Άθο, ύψους 2.033 μέτρα, πάνω από την επιφάνεια της θάλασσας. Ο Άθος ορθώνει μοναδικά το αναστημά του στην κορυφή του Αρχιπελάγους, αντιμέτωπος με τα άγρια κύματα του χειμώνα, αλλά και την ανοιξιάτικη άβρα και γαλήνη του Αιγαίου, δίνοντας παράδειγμα σταθερότητας και αφοσιώσεως στο καθήκον. Η αφοσίωση στο καθήκον και η σταθερότητα είναι τρόπος ζωής των άνθρωπων. Σε μια εποχή αδιαφορίας και απαξίωσης, οι έννοιες αφοσίωση, σταθερότητα και καθήκον προβάλλουν ξένες, παρεξηγήσιμες πολλές φορές. Αν μιλήσεις για ιδέες, σύμβολα, πίστη, θεωρείσαι αναχρονιστικός, εθνικιστής, εχθρός της προόδου και του εξυγχρονισμού. Η σύγχρονη κοινωνία επιτάσσει την αποβολή κάθε είδους σχέσης με το παρελθόν. Επικρατεί η νοοτροπία για να χτίσεις κάτι καινούριο, πρέπει να γκρεμίσεις το παλαιό. Πίσω όμως από αυτή την νοοτροπία κρύβεται με ύπουλο τρόπο η ισοπαίδωση και η ξεθεμελίωση των πάντων. Κάθε σταθερή αξία, τα ιερά και όσοι ενός έθνους, τα σύμβολα και η πίστη, δείχνουν να είναι τροχοπέδι στα σχέδια του δίθεν εξυγχρονισμού της κοινωνίας. Γι' αυτό πρέπει με κάθε τρόπο και με οποιοδήποτε κόστος να εξαλειφθούν. Μια απλή θεώρηση όμως της σημερινής σύγχρονης κατάστασης γεννά το ερώτημα τι σημαίνει τελικά εξυγχρονισμός. Η τεχνολογική και η ιατρική εξέλιξη, η αυτοματοποίηση σε όλες τις φάσεις της ζωής του ανθρώπου, η δημιουργία ανέσεων, έχουν ως σκοπό την εξυπηρέτηση και την βελτίωση των συνθήκων της ζωής του. Υπάρχει τελικά εξυπηρέτηση? Οι συνθήκες της ζωής παρουσιάζουν βελτίωση? Οι ασθένειες ελέγχονται? Το βιώσιμο του ανθρώπου γενικά έχει αυξηθεί? Οι σχέσεις και η επικοινωνία των ανθρώπων μεταξύ τους
ως αποτέλεσμα της εξέλιξης και των ενέσεων που δημιουργούνται, σε ποιο επίπεδο βρίσκονται, η αγάπη τελικά ως βασικό στοιχείο στη ζωή του ανθρώπου επιδρά στην ίδια του την ζωή. Τα ερωτήματα αυτά δεν έχουν σκοπό να γεμίσουν απεσιοδοξία, να απαξιώσουν την αληθινή πρόοδο των επιστημών σε όλους τους κλάδους ή την εξέλιξη και την αλλαγή στις συνθήκες ζωής. Αυτό είναι αδιαμφισβήτητο. Σκοπός όμως είναι να τονιστεί και να αποκαλυφθεί τελικά η πραγματική εικόνα της κοινωνίας. Ας μην κρυβόμαστε πίσω από την πρόοδο και την ανακάλυψη, αλλά να εντοπίσουμε το λάθος που γίνεται με την χρήση και την αξιοποίηση αυτών των ανακαλύψεων και της προόδου που έχει επιτευχθεί. Την αξιοποίηση ή όχι της ελευθερίας των επιλογών που έχει αποκλειστικό προνόμιο μόνο ο άνθρωπος. Όσο ψηλά ανεβαίνει κανείς, αυξάνει αναλογικά και τα μέτρα ασφαλείας του. Ένα δέντρο χαμηλό έχει μικρές ρίζες, ενώ όσο μεγαλώνει και αποκτά όγκο και ύψος, τόσο μεγαλώνουν και οι ρίζες του για να μπορεί να στέκεται όρθιο. Έτσι και ο άνθρωπος, όσο ψηλώνει, εξελίσσεται, αναπτύσσεται, εξυγχρονίζεται, χρειάζεται γερές ρίζες για να σταθεί εκεί ψηλά, για να μην κινδυνεύσει να χαθεί. Ποιες μπορεί να είναι όμως αυτές οι ρίζες και από τι κινδυνεύει να χαθεί? Ο κίνδυνος που απειλεί τον άνθρωπο και μπορεί να τον οδηγήσει στην καταστροφή είναι η λύθη. Όταν ο άνθρωπος ξεχνά, τότε τα αποτελέσματα είναι απρόβλεπτα. Οι ρίζες που θα τον στηρίξουν σε κάθε περίπτωση είναι η πίστη του, η αγάπη για την πατρίδα, για τους προγόνους του και τις θυσίες που έκαναν για να μπορεί ο ίδιος να ζει ελεύθερος, καθώς και η αγάπη του για τον συνάδελφο. Η εξέλιξη έχει άμεση σχέση με το παρελθόν του, την ιστορία του, τους προγόνους. Το παρελθόν είναι το θεμέλιο, η εμπειρία πάνω στην οποία χτίζει στο παρόν το μέλλον του. Αυτό το χτίσιμο είναι η πρόοδος, η εξέλιξη, ο εξυγχρονισμός. Όλα γίνονται με βάση τον άνθρωπο και την ωφέλειά του. Όταν λοιπόν ξεχνά τον άνθρωπο, ο άνθρωπος, τότε χτίζει όχι προς ωφέλεια, αλλά προς βλάβη. Κοινή ομολογία όλων σήμερα είναι ότι η κατάθλιψη έγινε παγκόσμια μάστιγα. Η κατάθλιψη, εκτός των παθολογικών αιτίων που συμπτωματικά πλήττεται ένας ασθενής, είναι κατά κύριο λόγο αποτέλεσμα της αδιαφορίας του ανθρώπου, της έλλειψης σκοπού στη ζωή του, της αποξένωσης από των πλησίων, της μοναξιάς που νιώθει. Αναρωτιέται κανείς, βλέποντας γύρω του τα διάφορα προβλήματα να αυξάνονται, χάνοντας την κυριολεξία, όπως λέμε, τον λογαριασμό, αν αυτό που ζει είναι τελικά πρόοδος, εξέλιξη και εξυγχρονισμός. Η απελπισία κυριαρχεί σε όλα τα επίπεδα. Η κατάθλιψη, ιδίως στους νέους, η έλλειψη ανοχής μέσα στην οικογένεια, η διάλυση των οικογενειών με τα διαζύγια να είναι πάντα η πρώτη σκέψη και η εύκολη λύση. Η αδιαφορία των πολιτικών για την βελτίωση του κράτους και της κοινωνίας με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Το πολιτικό κόστος έχει μεγαλύτερη αξία και βαρύτητα από την εφαρμογή του νόμου, αλλά ακόμη και από τον ίδιο τον πολίτη. Η ασυμφωνία των κρατών μεταξύ τους και η απειλή του πολέμου κρέμεται επικίνδυνα και απειλητικά πάνω από τον άμαχο πληθυσμό, ο οποίος είναι ο μόνος ηττημένος σε κάθε περίπτωση. Ο άνθρωπος θεωρείται αναλώσιμο υλικό εμπρός στα συμφέροντα κάποιων δήθεν ισχυρών. Όλα τα παραπάνω αποτελούν ένα μικρό μέρος της εικόνας μιας σύγχρονης κοινωνίας, του αυτοματισμού και της εξέλιξης, των ανακαλύψεων και της προόδου της κοινωνίας μας. Μια κοινωνία σε αδιέξοδο που ζητά επιμόνως διέξοδο, ζητά λύσεις, ζητά ανάσα. Όπως όταν βρεθεί κανείς σε κάποιον αδιέξοδο δρόμο, δεν μένει εκεί, αλλά επιστρέφει πίσω και ψάχνει να βρει εναλλακτική οδό, έτσι και τώρα, σε αυτή την κατάσταση που έχει δημιουργηθεί, αν θέλει ο άνθρωπος να ξεφύγει από το αδιέξοδο που έχει βρεθεί, οφείλει να κοιτάξει πίσω, να δει τι φταίει, ποια επιλογή του ήταν αυτή που τον οδήγησε στην αδιέξοδη κατάσταση και να ξεκινήσει από την αρχή
να διώξει την λύθη και να θυμηθεί. Αφού έγινε μια ρεαλιστική σκιαγράφηση της καταστάσεως που βρίσκεται η κοινωνία μας, ας επαναφέρω τον λόγο στο κυρίως θέμα της ομιλίας, που είναι το Άγιο Όρος και η σχέση του μέσα σε αυτήν την κοινωνία. Η παρουσία του Αγίου Όρου στον κόσμο δεν είναι κάτι το τυχαίο και κάτι εύκολα προσπελάσιμο. Όπως αναφέραμε και πιο πάνω, μόνο από την γεωγραφική του θέση εμπνέει την σταθερότητα και αφοσίωση στο καθήκον. Η έννοια της λέξης «καθήκον» εν συντομία, ερμηνευτικά, σημαίνει αυτό που οφείλει να πράξει κάποιος ακολουθώντας γραπτούς ή άγραφους κανόνες, τη συνείδηση ή τη θρησκεία, την κοινωνία, το έθιμο ή τον ηθικό νόμο. Συνεπώς, καθήκον του ανθρώπου είναι η επιβίωσή του μέσα από τις δυσκολίες και τις συνθήκες που δημιουργούνται με μόνο σκοπό την σωτηρία του. Η επιβίωση όμως περνά μέσα από τον πλησίον. Έρχεται λοιπόν το Άγιο Όρος να δώσει με την ύπαρξή του το παράδειγμα που χρειάζεται ο άνθρωπος, να τον εμπνεύσει, να ξεκινήσει την προσπάθεια και να θυμηθεί το καθήκον του. Πώς μπορεί όμως το Άγιο Όρος να εμπνεύσει τον σημερινό άνθρωπο? Πώς μπορούν οι μοναχοί του Αγίου Όρους να δείξουν τρόπο ζωής στον σύγχρονο άνθρωπο, όταν μία από τις αρετές του μοναχού είναι η ξενιτεία και η αποταγή του κόσμου? Πώς μπορεί ο σύγχρονος άνθρωπος να βρει νόημα στην ζωή και διέξοδο στα αδιέξοδα που έχει βρεθεί μέσα από την ζωή των μοναχών? Ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς, αναφερόμενος στον βίο του Αγίου Πέτρου του Αθωνίτου, του πρώτου ασκητή του Αγίου Όρους, αναφέρεται σε ένα όνειρο που είδε ο Άγιος Πέτρος Θεού για την Παναγία και την προστασία της για το Άγιο Όρος. Ακολουθεί απόσπασμα σε μετάφραση από το κείμενο του Αγίου Γρηγορίου του Παλαμά. Τέτοια λοιπόν ελπίδα έχοντας, βλέπει ο Πέτρος σε όνειρο την αϊπάρθενη μητέρα του Θεού και δίπλα να παραστέκεται τον προστάτη του Νικόλαο, σε σχήμα υπηρέτη, και να της λέγει με ήρεμη φωνή: «Πού θα καταλύσει ο Πέτρος Δέσποινα?» Και εκείνη να απαντά με γαλήνη και κοσμιότητα: «Υπάρχει στην Ευρωπαϊκή Γη ένα όρος ωραιότατο και πολύ μεγάλο, που είναι στραμμένο προς τον νότο και εισέρχεται πολύ προς την θάλασσα. Εγώ λοιπόν, επιλέγοντας αυτό το όρος από όλη τη γη, έκρινα να το προσφέρω στους μοναχούς ως ταιριαστό καταγώγιο. Γι' αυτό μάλιστα το αφιέρωσα στον εαυτό μου ως ιδιαίτερο ενδιέτημα και από τώρα θα ονομαστεί Άγιο. Θα υπερασπιστώ σε όλη την ζωή τους εκείνους που επάνω σε αυτό αναλαμβάνουν τον αγώνα προς τον κοινό εχθρό των ανθρώπων και θα είμαι πάντοτε για αυτούς ακαταμάχητος σύμμαχος, εισηγητής των πρακτέων, εξηγητής των μη πρακτέων, κηδεμών, ιατρός, τροφεύς, για όποια τροφή και ιατρία θέλεις. Όσοι χρειάζεται για το σώμα, να το συγκρατεί και το ωφελεί. Και όσοι διεγείρει και δυναμώνει το πνεύμα και δεν το επιτρέπει να πέσει από το καλό. Θα συστήσω μάλιστα και στον Υιό και Θεό μου, σε όσους συμβεί να τελειώσουν καλώς τον εδώ βίο, να δώσει τελεία άφεση των αμαρτιών τους». Μοναδικό λοιπόν καθήκον των μοναχών, η αένας δοξολογία του Υιού και Λόγου. Μετετράπει αυτό το απλό κομμάτι γης σε τόπο αγιότητος. Αμέτρητες λειτουργίες, προσευχές, οικεσίες, δάκρυα, γονικλησίες ακούγονται καθημερινά σε αυτόν τον αγιασμένο τόπο. Μέσα στην ιστορία, αμέτρητοι ασκητές και μάρτυρες περπάτησαν και πότισαν με το μαρτυρικό τους αίμα και υδρότα αυτόν τον τόπο. Ο Άθωνας γίνεται πλέον το Άγιον Όρος, από το οποίο πηγάζει η αγιότητα και το φως της Χάριτος. Οι μικρές μοναστικές κοινωνίες γίνονται πρότυπα για την μεγάλη κοινωνία, δείχνοντας ότι η κοινή προσευχή και η επικοινωνία με τον πλησίον ενώνει τον άνθρωπο με τον Θεό, διώχνει την μοναξιά και ο πλησίον γίνεται αδελφός. Για τον αδελφό μπορεί εύκολα να θυσιαστεί κάποιος. Είναι ο δικός του άνθρωπος. Νιώθει οικείος. Δεν σταματά να προσπαθεί για το καλό και την ευημερία του. Η υπακοή για τον μοναχό γίνεται τρόπος ζωής και επικοινωνίας. Γίνεται εγκούσια
και όχι από δυναμία, δείχνοντας ότι ο άνθρωπος όταν θέλει μπορεί να επιβληθεί στον εαυτό του και να τον οδηγήσει όπως ο ίδιος θέλει, δίνοντας συνεχείς μάχες με τον εγωισμό του, ο οποίος έχει ως μοναδικό σκοπό τον εκτροχιασμό από την πορεία του. Η αγιότητα και το φως δεν περιορίζεται μόνο στους οικιστές του Αγίου Όρους, αλλά μεταδίδεται και στους αμέτρητους προσκυνητές, οι οποίοι καταφθάνουν από τα πέρατα του κόσμου. Άνθρωποι κάθε ηλικίας έρχονται στο Άγιον Όρος, να εναποθέσουν το πρόβλημά τους στην Παναγία μέσα από την προσευχή των Πατέρων, να εξομολογηθούν και να αναγεννηθούν μέσα από το μυστήριο της εξομολογήσεως. Άλλοι έρχονται να ευχαριστήσουν την Παναγία για το θαύμα και την προστασία της που έδειξε στη ζωή τους. Άλλοι για να θαυμάσουν τα τοπία και άλλοι τα κτίρια. Υπάρχουν και οι αδιάφοροι, οι οποίοι έρχονται από περιέργεια απλά να δουν. Έρχονται δηλαδή όλοι. Το Άγιο Όρος είναι ανοιχτό για όλους ανεξαιρέτως. Βλέπουμε ακόμη και ανθρώπους άλλων δογμάτων και θρησκειών να έρχονται στο Άγιο Όρος και να φεύγουν αλλοιωμένοι. Σίγουρα η χάρη της Παναγίας τους άγγιξε, νιώθοντας την αλήθεια της Ορθοδοξίας μέσα από την απλή συναναστροφή με τους μοναχούς, την απλότητα της σκέψης και του βίου τους. Αυτή είναι και η απάντηση στη συχνή και έντονη κριτική που ασκούν ορισμένοι αυτόκλητοι δίθεν υπερασπιστές της Ορθοδοξίας, οι οποίοι εξαντλούνται σε έναν δρυμή μονόλογο γεμάτο ύβρις, οργισμένες εκφράσεις που προδίδουν θυμό και ταραχή. Η Ορθοδοξία μας δεν έχει ανάγκη από τέτοιους υπερασπιστές. Είναι η έκφραση της αλήθειας του Λόγου του Θεού. Όποιος κατέχει την αλήθεια δεν φοβάται, δεν οργίζεται, δεν ταράζεται. Αντιθέτως είναι γαλήνιος, εμπνέει σιγουριά γιατί νιώθει σιγουριά και προσεύχεται για όλους, ιδιαιτέρως δε για τους εν πλάνη ευρισκομένους συνανθρώπους. Δεν υπάρχει λοιπόν περίπτωση ανθρώπου που θα έρθει στο περιβόλι της Παναγιάς και δεν θα αλλοιωθεί, δεν θα ξεχαστεί, δεν θα μπει στο πνεύμα και στον τρόπο ζωής του Αγίου Όρους. Σαν να υπάρχει ένας αυτοματισμός, ο οποίος απαλλάσσει μυστηριωδώς από τα διάφορα φορτία που κουβαλά ο καθένας. Νιώθει ελεύθερος, ανανεωμένος. Γεννάται μέσα του η διάθεση για αγώνα και προσπάθεια. Το Άγιον Όρος ως μυστήριο μιλά μυστικά στην καρδιά του καθενός και την κάνει να σκυρτά από αισιοδοξία και χαρά. Γνωστή σε όλους η φράση που ακούγεται συχνά από πολλούς προσκυνητές: «Γεμίσαμε τις μπαταρίες μας». Όντως, οι πνευματικές μπαταρίες έχουν αποφορτιστεί από την καθημερινότητα και τις μέρημνες, μη επιτρέποντας τον άνθρωπο να κινηθεί φυσιολογικά, οδηγώντας τον μονίμως σε συνεχή λάθη. Ο ερχομός στο Άγιον Όρος είναι ένας αναβαπτισμός και μια αναγέννηση του ταλαιπωρημένου ανθρώπου. Μυστηριωδώς μετατρέπεται το Άγιον Όρος σε κολυμβήθρα, καθαρίζοντας τον πνευματικό του κόσμο, δίνοντάς του το δικαίωμα να δει με καθαρά μάτια την ζωή του, τις επιλογές και τα λάθη του. Ο αναγεννημένος άνθρωπος έχει θάρρος και τολμά. Μπορεί πλέον να κοιτά με αισιοδοξία το μέλλον, γιατί άναψε πάλι μέσα του η φλόγα της πίστεως. Η πίστη στον Θεό δίνει δύναμη και γεννά την διάθεση για προσπάθεια. Χωρίς πίστη δεν υπάρχει ελπίδα. Τίποτα και κανένας δεν δίνει σήμερα ελπίδα, γιατί έχει χαθεί μαζί με την πίστη. Μόνο η πίστη ενθαρρύνει και δίνει το δικαίωμα στον άνθρωπο να αντισταθεί. Η πίστη στον Θεό διώχνει την λύθη και κάνει τον άνθρωπο να θυμάται πάλι από πού προήλθε και ποιος είναι ο προορισμός του. Άρα, η πίστη στον Θεό από καθήκον γίνεται τρόπος ζωής, τρόπος επιβίωσης του ανθρώπου. Όλα γίνονται μυστηριακά, μετατρέπονται από υγιεινά και θνητά σε ουράνια και αθάνατα. Το Άγιο Όρος, όσο μπορεί να γίνει κατανοητό, δεν είναι απλά ένα κομμάτι ξηράς. Είναι μια βιωματική κατάσταση. Ένα μυστήριο το οποίο με μόνη ενέργεια την πίστη στον Θεό και την αέναη προσευχή διαπερνά κάθε τείχος και οχυρό που δεσμεύει τον άνθρωπο και τον ελευθερώνει, τον γεμίζει με φως,
του δίνει νόημα στη ζωή του, μεταφέροντας κατ' επέκταση και ο ίδιος ο άνθρωπος βιωματικά, χωρίς πολλές φορές να το έχει καταλάβει, τη χάρη και το φως που γεύθηκε και στον δικό του κόσμο ο καθένας. Αυτό είναι το Άγιον Όρος και η προσφορά του στον κόσμο. Δέχεται τους προσκυνητές και τους αφομοιώνει. Τους αφήνει να κινούνται ελεύθερα, σεβόμενοι πάντα την ιερότητα του χώρου. Η συμμετοχή στις ακολουθίες, στα διακονήματα, η συνεχής τριβή με τους μοναχούς, τους κάνει να νιώθουν και αυτοί αγιορείτες. Ζουν το μυστήριο του Αγίου Όρους στην απλή καθημερινότητα. Όλα στο Άγιον Όρος έχουν επίκεντρο την προσευχή και γίνονται προσευχή. Οι καθημερινές ακολουθίες εναλλάσσονται με τα διακονήματα, τα εργόχειρα, τις παγκινιές, αναμειγνύοντας την πνευματική ενασχόληση με την υλική, ζυμώνοντας μεταξύ τους τα λεπτά, τις ώρες, τις μέρες, τους μήνες, τα χρόνια, μετατρέποντας τον χρόνο σε μια αέναη προσευχή. Η επίκληση του ονόματος του Ιησού, «Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησόν με τον αμαρτωλό», γίνεται αδιάκοπα με τα χείλη και το νου. Η χρήση της ευχής είναι η άμεση επικοινωνία με τον Χριστό, η οποία γαλινεύει, ενθαρρύνει, δίνει ελπίδα. Οι μαρτυρίες αμέτρητες των ανθρώπων που ομολογούν ότι άλλαξε η ζωή τους με την επαφή που απέκτησαν με το Άγιον Όρος, επιστρέφουν στις οικογένειές τους αλλοιωμένοι, βλέποντας με άλλο μάτι, πιο καθαρό, την ίδια τους την ζωή. Οι σχέσεις στην οικογένεια δυναμώνουν, υπάρχει κατανόηση, ανοχή. Για αρκετό διάστημα μετά την επιστροφή από το περιβόλι της Παναγιάς, οι συζητήσεις επικεντρώνονται αποκλειστικά γύρω από το προσκύνημα στο Άγιον Όρος και συνεχίζουν με τον προγραμματισμό του επομένου ταξιδιού. Όλα τα παραπάνω αποκαλύπτουν την δυναμική που μπορεί να έχει ένας πνευματικός χώρος και η επιρροή του στη ζωή του ανθρώπου. Πάντα όμως, στα πνευματικά θέματα χρειάζεται προσοχή, γιατί ο κίνδυνος της παραπλάνησης από την οδό της αλήθειας είναι μεγάλος. Δυστυχώς υπάρχουν κάποιοι οι οποίοι, καλυμμένοι πίσω από το μοναχικό ένδυμα, προσπαθούν να αμαυρώσουν την εικόνα του Αγίου Όρους, παρουσιάζοντας έναν μοναχισμό ταιριασμένο στα μέτρα τους και τις επιδιώξεις τους. Πείθουν τον ανυποψίαστο προσκυνητή ότι είναι οι μόνοι που κηρύσουν την αλήθεια. Κρατούν ανόθευτη δήθεν την πίστη, δημιουργούν κλίμα φανατισμού και έχθρας απέναντι σε όλους όσους έχουν αντίθετη άποψη από τη δική τους. Έχουν αποσχιστεί από το σώμα της Εκκλησίας και έχουν προσχωρήσει στις ομάδες των λεγόμενων παλαιοημερολογητών. Υπάρχουν όμως και άλλοι οι οποίοι, ενώ δεν έχουν ενωθεί με αυτές τις παρατάξεις των παλαιομερολογητών, είναι όμως φύλα προσκύμενοι σε αυτούς, συμμερίζονται τις ιδέες τους, διακατέχονται από το ίδιο φανατικό πνεύμα, εναντιώνονται στην επίσημη Εκκλησία και το χειρότερο, εκφράζουν προσωπικές απόψεις, παρουσιάζοντάς τες ως απόψεις συνόλου του Αγίου Όρους. Αυτές οι τάσεις απέχουν πολύ από το πνεύμα του Αγίου Όρους, το πνεύμα της ενότητος, της αγάπης και της υπακοής. Το Άγιο Όρος, όταν θέλει να εκφραστεί και να επιθυνθεί προς τον μισθό λαό, πάντα εκφράζεται μέσα από το επίσημο όργανο, την Ιερά Κοινότητα του Αγίου Όρους και ποτέ με προσωπικές απόψεις. Εμείς ιδιαιτέρως ως Μονή Εσφυγμένου αντιμετωπίζουμε ως γνωστόν με την συνεχιζόμενη κατάληψη του κεντρικού κτηρίου της Μονής μας αυτό το πρόβλημα. Άνθρωποι οι οποίοι ανήκουν σε εξωεκκλησιαστικές ομάδες και έχουν σχέση με τις παρατάξεις των παλαιομερολογητών κρατούν παρανόμως το κεντρικό κτίριο της Μονής μας και με το πρόσχημα του δίθεν αγιορείτη παρουσιάζουν εαυτούς ως μόνους αυθεντικούς αγωνιστές της Ορθοδοξίας. Παραπλανούν τον κόσμο, εκμεταλλευόμενοι την άγνοιά του, σπέρνοντας τον φανατισμό με τα ατελείωτα γεμάτα ογή και θυμό κηρύγματά τους. Αυτό, αδελφοί μου, δεν είναι Άγιον Όρος. Ποτέ δεν εκφράζεται κατά αυτόν τον τρόπο κανείς αγιορείτης. Δεν συνάδει με το πνεύμα του Αγίου Όρους, με την διδασκαλία της Εκκλησίας μας, με τον Λόγο του Χριστού. Χρειάζεται προσοχή, λοιπόν, γιατί το ζητούμενο στη σημερινή εποχή και τα αδιέξοδα που έχει βρεθεί η σύγχρονη κοινωνία δεν είναι η ανακοίνωση μόνο του προβλήματος, αλλά η αναγνώριση του λάθους και η προσωπική ευθύνη που φέρει ο καθένας. Με την αναγνώριση του λάθους
ανακαλύπτεται η ρίζα του προβλήματος και τότε μόνο γεννάται η ελπίδα ότι με την προσπάθεια θα αντιμετωπιστεί κάθε πρόβλημα. Η γαλήνη που κυριαρχεί στο Άγιο Όρος, το χαμηλό φως στην Εκκλησία, η συνεχής ψαλμωδία γαλινεύουν την ψυχή του προσκυνητή, τον μεταμορφώνουν, τον φέρνουν κοντά στον Θεό, μιλά με τον Θεό, ζει μέσα του ο Θεός. Το Άγιο Όρος τελικά μπολιάζει με την παρουσία του τον κόσμο, δίνοντάς του πάλι την ευκαιρία να βγάλει καρπούς γεμάτους πνευματική ουσία, γεμάτους με ουράνια χάρη. Καρπούς αγαθούς που εκπέμπουν φως και ευωδία από την χάρη της Παναγίας της Αθωνίτισσας, φωτίζοντας τον κόσμο και αρωματίζοντας τις ψυχές των ανθρώπων. Αγαπητέ Πρόεδρε του Συλλόγου Φίλων του Αγίου Όρους Φλόρινας, ο Άγιος Παΐσιος, και δια του προσώπου σου, προσώπου σας, απευθύνομαι προς όλα τα μέλη του Συλλόγου και προς όλους. Θέλω για άλλη μια φορά να σας ευχαριστήσω για την ευκαιρία που μου δώσατε να βρεθώ εδώ κοντά σας. Σας συγχαίρω για την πνευματική και με τόση διάθεση και αυθορμητισμό προσπάθεια που καταβάλει ο Σύλλογός σας σε πολλά επίπεδα, με τις συχνές προσκυνηματικές επισκέψεις και την βοήθεια που προσφέρει σε όλο το Άγιον Όρος, καθώς και για το πνεύμα του Αγίου Όρους που μεταφέρει εδώ στην όμορφη ακριτική περιοχή σας. Η χάρη της Παναγιάς της Αθωνίτισσας ας είναι σκέπη στη ζωή όλων μας. Έχουμε ανάγκη τη μητρική της γεμάτη στοργή και αγάπη αγκαλιά. Αυτή την αγκαλιά που έκλεισε μέσα της τον δημιουργό της κτήσης, το Θείο Βρέφος Χριστό, του οποίου την γέννηση ετοιμαζόμαστε να εορτάσουμε σε λίγες ημέρες. Καλά Χριστούγεννα. Έχουμε να δώσουμε ένα δώρο στο Γέροντα σαν Σύλλογος. Έχουμε να δώσουμε ένα δώρο τον Άγιο Παΐσιο, τον οποίο τον αγιογράφησε ο αγιογράφος της πόλης μας, ο Γιώργος Σαπρανίδης, και του έδωσε ευλογία στον Σύλλογο, την εικόνα, να την έχει εκεί ο Γέροντας και σύντομα ευχόμαστε να είναι στο κεντρικό κτίριο της Μονής και να την έχει σε περίοπτη θέση. Ζείτε εσείς σε αυτή την όμορφη ακριτική περιοχή, θέλει πίστη και καρδιά, θέλει θάρρος και τόλμη. Δεν ζουν εύκολα άνθρωποι στις άκρες μιας χώρας. Εδώ στις άκρες κρατάτε θερμοπύλες και αυτό που σας δίνει αυτή την δύναμη είναι η πίστη στο Θεό, τίποτα άλλο. Και αυτή την πίστη που έχετε μέσα σας και κρατάτε αυτές τις θερμοπύλες εδώ στις άκρες της Ελλάδος, τις μεταφέρετε και σε εμάς που ζούμε πιο μέσα στην Ελλάδα, στα πιο κεντρικά μέρη της Ελλάδος. Παντού η Ελλάδα μας είναι όμορφη. Και εσείς εδώ που ζείτε σε αυτή την όμορφη πραγματικά περιοχή της Φλόρινας, δίνετε αυτή την μαρτυρία του Έλληνα, του Ορθοδόξου Χριστιανού. Να είστε όλοι χαρούμενοι, ευλογημένοι και να μας δίδετε η ευκαιρία μέσα από τις ενέργειες που κάνει τόσο σύλλογος, αλλά πάνω απ' όλα μέσα από την ευλογία που δίνει ο Σεβασμιότατος, να μπορούμε να ερχόμαστε και να βρισκόμαστε μαζί, να ανταλλάσσουμε απόψεις, γιατί είναι μια εποχή δύσκολη, όλοι το ξέρουμε, αλλά όπως ανέφερα και προηγουμένως, δεν είναι μόνο να λες ότι υπάρχει πρόβλημα ή έχουμε πρόβλημα.
ή έρχονται δίθεν οι μετανάστες και κινδυνεύουμε να χαθούμε, να λιωθούμε. Το πρόβλημα δεν είναι οι μετανάστες, το πρόβλημα είμαστε εμείς. Εμείς που δεν ξέρουμε την δύναμη που έχουμε και δεν ξέρουμε το πόσο δυνατοί είμαστε και δεν ξέρουμε ότι ως χριστιανοί πρέπει να εκπέμπουμε φως, το φως του Χριστού. Και όπου υπάρχει φως, δεν υπάρχει σκοτάδι, διαλύεται. Δεν μπορεί το ψέμα, το σκοτάδι, ο φόβος και ο τρόμος να καλύπτουν την αλήθεια και το φως. Δεν μπορεί ο διάβολος να είναι πιο πάνω από τον Χριστό. Και εμείς ως ακόλουθοι του Χριστού, στο στρατόπεδο λέει του νικητή, μόνο χαρά και αισιοδοξία επικρατεί. Γι' αυτό θα πρέπει να είμαστε όλοι χαρούμενοι, αισιόδοξοι, γιατί ακολουθούμε τον μόνον αρχηγό της ζωής, τον Χριστό μας. Καλά Χριστούγεννα.